Στην έκτη χειρότερη θέση μεταξύ των 30 ευρωπαϊκών χωρών, σε ό,τι αφορά τη στέρηση υλικών αγαθών και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών, ανέβηκε από πέρυσι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είναι εν προκειμένου χαρακτηριστικό το 76,3% του φτωχού πληθυσμού και το 30,8% του μη φτωχού, δηλώνει οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους περίπου 540 ευρώ. Έτσι, όχι μόνο ο φτωχός πληθυσμός της χώρας, αλλά και μέρος του μη φτωχού πληθυσμού έχει πλέον δυσκολία. Για μία εβδομάδα διακοπών ετησίως, για γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, για επαρκή θέρμανση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών το 2012, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερείται τουλάχιστον 4 από τις 9 συνολικά διαστάσεις ελληνικής στέρησης ανέρχεται στο 19,5%. Το ποσοστό αναρχόταν στο 15,2% το 2011, στο 11,6% το 2010, το 11% το 2009 και το 11,2% το 2008. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη χειρότερη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.